πόσο μου αρέσουν τα επεισόδια σαν το σημερινό. Και μου αρέσουν τόσο γιατί το συμπέρασμα που μπορεί να βγει από τέτοια βίντεο κρέμεται από την κάθε λέξη που θα υποθεί. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό όταν έχει σημασία και το έργο με το οποίο καταπιάνεται το βίντεο. Και το κανάλι αυτό, παιδιά, όπως τα έχετε καταλάβει, ούτε θέλει ούτε μπορεί να παίξει το good cup, bad cup, οπότε ό,τι είναι να το πει, θα το πει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε, χωρίς spoilers εννοείται, για την 26η ταινία της Marvel. Τι 26 ταινίες ρε Marvel, πώς περνά τα χρόνια έτσι μωρέ. Για την ταινία Eternals που είναι η δεύτερη πιο αναμενόμενη ταινία για το 2021 πίσω από το No Way Home. Το οποίο No Way Home έτσι όπως το πάνε σε λίγο θα έχει περισσότερους πρωταγωνιστές και από τη σημερινή ταινία. Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους αιώνιους. Έτοιμοι, φύγαμε! Φίλε μου ή φίλοι μου, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like και εννοείται πάτα το κουμπί της εγγραφής εάν θέλεις να είσαι μέλος της παρέας και να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο και το καμπανάκι. Εννοείται για να σου έρχονται ειδοποιήσεις και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να τα πούμε. Λοσάλια φεύγουν από εδώ και από εκεί, τι έχω πάθει. The sudden return of the population. Provided the necessary energy. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τις κριτικές από το Rotten Tomatoes. 47% βαθμολογία από τους κριτικούς κινηματογράφου και 80% βαθμολογία από το κοινό. Και τώρα που το είδαμε αυτό, πάμε και στη βαθμολογία του IMDb. 6,9 στα 10 βαθμολογία μέχρι τώρα. Εντάξει, τα είδαμε. Ωραία. Τώρα που τα είδαμε, ας τα πετάξουμε σε μια γωνία και να τα αγνοήσουμε παντελώς. Και να βάλουμε να δούμε μια ταινία και να έχουμε τη δική μας άποψη. Τι λέτε? Και δεν ισχύει μόνο για το Eternals αυτό, δεν ισχύει μόνο για τις ταινίες αυτό, ισχύει για όλα τα πράγματα στη ζωή. Μην ενστερνίζεσαι το οτιδήποτε μπορεί να σου πει ο καθένας, ο κάθε Θωμάς καλή ώρα. Δες από μόνο σου ή μόνη σου, σχημάτισε τη δική σου προσωπική άποψη και έλα μετά να τη διατυπώσεις στη δική μας κοινότητα. Ή τέλος πάντων σε όποια κοινότητα γουστάρεις. Εγώ τουλάχιστον αυτούς τους θεατές θέλω στο κανάλι μου. Τώρα πάμε να σας πω τη δική μου άποψη. Το Eternals είναι ένα δημιούργημα της πολύ ιδιαίτερης και πολύ επιτυχημένης, θα έλεγα, σκηνοθέτηδας Chloe Zhao. Όσοι λοιπόν είχαν δει κάποια από τα έργα της Zhao, ήξεραν με το που είδαν ότι θα σκηνοθετήσει μία ταινία Marvel, ότι θα είναι κάτι εκτός του καλουπιού Marvel. Ούτως ή άλλως, η φύση των χαρακτήρων με τους οποίους καταπιάνεται η ταινία είναι πολύ διαφορετική από αυτούς που είχαμε δει μέχρι σήμερα στο MCU. Όμως για να μην τα λέμε ανάμεικτα, γιατί παιδιά, συγγνώμη, τα απ' όλα χωρίς spoiler έχουν δομή. Τι το πέρασε εδώ πέρα, σοβαρό κανάλι. Πάμε πρώτα να πούμε τα καλά της ταινίας. Είναι λίγο αστείο και τραγική ηρωνία ότι το Eternals κυκλοφόρησε σχεδόν καπάκια μετά από το Dune. Και το λέω αυτό γιατί εάν πάρεις κάποια χαρακτηριστικά από το Dune και κάποια χαρακτηριστικά από το Eternals και τα ενώσεις, θα έχεις το τέλειο αποτέλεσμα όσον αφορά και τα δύο franchises. Όπα, δεν τα συγκρίνω. Χαλάρωσε εσύ, συνεφίλ που άκουσες Dune και είσαι έτοιμος να σπάσεις το πληκτρολόγιο από το κλικ κλικ. Θα καταλάβεις τι εννοώ πιο μετά. Απλά ήθελα να το πω από τώρα να μην το ξεχάσω. Το λοιπόν, οι Eternals είναι στην ουσία μια θάνατη φυλή εξωγήινων η οποία προστατεύει, άλλοτε διακριτικά και άλλοτε όχι και τόσο, τη γη από κάποιες ιδιαίτερες, να το πω, απειλές. Και για να πετύχεις αυτό το ωραίο αποτέλεσμα, τεράστιο ρόλο παίζει το art direction. Το οποίο art direction της συγκεκριμένης ταινίας είναι ό,τι καλύτερο έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα στο MCU. Άντε λίγο να το πλησιάζει ποιοτικά η σειρά Loki. Το ύφος της ταινίας είναι αρκετά πιο σοβαρό και πιο υποτονικό από αυτά που μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα η Marvel. Και για να σας πω την αλήθεια, θα το ήθελα ακόμα πιο σοβαρό, ακόμα πιο σκοτεινό και ακόμα πιο σκληρό. Αλλά εντάξει, νομίζω πως κάπου το ισορρόπησε η ταινία με την τόλμη της. Δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, να αναπτυχθώ και άλλο σε αυτό το τομέα γιατί θα υποπέσω σε spoils και δεν το θέλω. Αλλά να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους ένα project της Marvel
τελειώνει και έχει δώσει κάτι στο θεατή. Τώρα αυτό το κάτι για άλλον μπορεί να είναι πιο μεγάλο, για άλλον πιο μικρό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν project έχει νόημα ύπαρξης. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις ερμηνείες, οι οποίες ήταν λίγο διχασμένη προσωπικότητα. Δεν μπορούσα να τις βάλω ούτε στα αρνητικά, δεν μπορώ να πω ότι ταιριάζουν ούτε καθαρά στα θετικά, αλλά τις έβαλα εδώ πέρα για να φεύγουν. Μου φάνηκε όμως ότι για αυτό το περίεργο αποτέλεσμα στις ερμηνείες δεν έφταιγαν οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά οι οδηγίες που είχαν από την παραγωγή. Γενικά όλοι οι ηθοποιοί ήταν decent, δεν μπορώ να πω, αλλά παιδιά, ένας ξεχώρισε στα μάτια μου και εννοείται ότι από το στόμα του Θωμά θα ακούσετε τον πιο άκυρο ηθοποιό. Και το όνομα αυτού, Barry Keoghan. Ναι, αυτός ακριβώς. Τον οποίο, παιδιά, Keoghan πρόσφατα τον είδα στην ταινία The Green Knight και μου είχε κάνει και εκεί τεράστια εντύπωση. Μια παρένθεση εδώ. Όσοι θέλετε, δώστε μια ευκαιρία στην ταινία The Green Knight. Σίγουρα θα σας ανταμείψει. Προειδοποιώ ότι σαν ταινία είναι ιδιαίτερο project, αλλά τουλάχιστον από αυτά που θα βλέπετε στην οθόνη σας, θα θέλετε να τη γλύψετε. Κλείνει η παρένθεση. Ο Barry Keoghan, λοιπόν, για μένα έκλειψε την παράσταση. Φοβερή η ερμηνεία του και έχει, παιδιά, και αυτή την ιδιαίτερη σκατόφατσα που σου βγάζει αυθόρμητα ένα μυστήριο. Είμαι πολύ περίεργος να το δω στα επόμενα χρόνια πώς θα εξελιχθεί, άλλωστε είναι μόλις 29 ετών. Αλλά ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, αν όχι το πιο σημαντικό σε μια ταινία, είναι το σενάριο. Και σεναριακά το Eternals τολμάει. Βέβαια, σε αρκετά σημειάκια σου θυμίζει και άλλα παρόμοια projects. Όμως η κυρία Ζάο ούτως ή άλλως έχει παραδεχτεί ότι ήταν πολύ επηρεασμένη από τον Σούπερμαν του Ζακ Σνάιντερ. Μπράβο κυρία Ζάο, μαγιά σας που το παραδέχεστε και να προσθέσω εγώ πολύ καλή επιλογή για να επηρεαστείτε. Ναι παιδιά, μου άρεσε πολύ το σενάριο του Eternals, είχε θεματάκια αλλά τουλάχιστον ήξερε που θέλει να σε πάει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ταινία σεναριακά ήξερε τι θέλει να σου πει. Σκηνοθετικά πάλι... κάπου την έχασε την παλίτσα, αλλά αυτά θα τα πούμε στα κακά. Η δράση τώρα δεν ήταν κλασική δράση Marvel, είχε κάποιες έτσι ιδιαίτερες πινελιές. Οι οποίες πινελιές, παιδιά, με κέρδισαν. Με κέρδισε γενικά η ταινία με την αισθητική της και στις κοινές δράσεις, οι οποίες ήταν πιο σοβαρές, πιο βαριές, πιο σκοτεινές. Και δεν τις τραβούσε και από τα μαλλιά κιόλας, ήταν τόσο όσο. Βέβαια, θα μπορούσε πάλι, δεν μπορώ να μην το πω ρε παιδιά, να ήταν ακόμα πιο σκοτεινή. Ακόμα πιο βαριά, ακόμα πιο σκληρή. Δεν πειράζει. Αφήστε τα πράγματα να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Μην το κρατάτε. Έτσι όπως τα καταλάβατε, ούτως ή άλλως έχω αρχίσει να ξεκινάω να μιλάω για τα κακά της ταινίας. Οπότε και επίσημα, πάμε στα κακά. Θα μου εξηγήσει κάποιος γιατί κάθε ταινία της Marvel πρέπει μέσα υποχρεωτικά να έχει χιούμορ. Ποιος έχει θέσει αυτόν τον κανόνα και ακολουθείται πιστά από όλα τα project της. Και εντάξει, σε όλα τα άλλα εν μέρει το καταλαβαίνω, αλλά εδώ τι φάση. Γιατί βρε πουλάκια μου, γιατί ας πούμε σε κάθε ταινία Marvel πρέπει να υπάρχει Sonic και ντε ένας comic relief χαρακτήρας. Και ξαναλέω, σε όλα τα άλλα project πες ότι ταιριάζει κάτι τέτοιο. Στο εξωκοσμικό και σκοτεινό Eternals όμως ρε παιδιά. Δεν κολλάει. Κάθε φορά που κάποιος έλεγε επίτηδες κάποιο αστείο για να γελάσουμε, με πέταγε έξω από το δραματικό περιβάλλον το οποίο μου είχε χτίσει η ταινία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις μια μάχη δηλαδή της οποίας η ταινία έχει χτίσει τη μεγάλη σημασία της, νιώθεις το πόσο σημαντικό είναι αυτό που βλέπεις και ξαφνικά πετάγεται ένας ή κάνει μια βλακεία ή λέει μια βλακεία και στο διαλύει. Βρε Marvel, βρε ψυχούλα μου, σταμάτα το αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά τα κολλήματα που έχεις, αυτές οι σταθερές που έχεις θέσει, ρίχνουν επίπεδα project σαν το σημερινό. Σταθερές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ξεπεραστεί από το endgame και μετά. Πάει το ανέμελο στυλάκι που είχες. Εσύ η ίδια το έκτισες αυτό, εσύ η ίδια το κέρδισες αυτό, μέχρι την ταινία endgame. Εφόσον λοιπόν κέρδισες το δικαίωμα να ξεφύγεις, άστο το πράγμα να εξελιχθεί ρε παιδί μου. Σαν franchise πλέον άνοιξε το multiverse. Ωραία, μαγιά σου. Έφυγες λοιπόν από το γήινο στοιχείο σχεδόν εντελώς. Πρέπει στο θεατή να του μοιάζει ξένο αυτό που βλέπει. Να του μοιάζει επικίνδυνο. Άστο να φανεί. Σταμάτα επιτέλους τον επιτηδευμένο χαβαλέ. Πόσο όμορφα ρε παιδιά το Eternals σε στιγμές σου έκτιζε
κάτι πολύ σοβαρό, πολύ ωραίο και σκοτεινό και ξαφνικά πεταγόταν ένας να πει μια βλακεία να κάνουμε χαβαλέ. Φτάνει με αυτό, δόξα τω Θεώ, έχετε βγάλει μέχρι τώρα 25 τέτοιες ταινίες. Αφήστε μία τουλάχιστον να ξεχωρίσει. Και αυτά τα καλούκια της Marvel ήταν και ο λόγος που η ταινία Eternal σε στιγμές έκανε κοιλιές. Υπήρχαν δηλαδή στιγμές που με αυτό που έβλεπες έπρεπε να νιώθεις δέος και καταντούσες να γελάς. Αυτό ρε παιδιά είναι έγκλημα. Συμπεράσματα. Είπα στην αρχή αυτού του βίντεο ότι αν έπαιρνες κάποια στοιχεία από το Dune και κάποια στοιχεία από το Eternals και τα ένωνες, θα είχες το τέλειο αποτέλεσμα και για τα δύο project. Δεν το ξέχασα. Δηλαδή, εάν έπαιρνες την εξωκοσμική και σοβαρή αισθητική του Dune σε συνδυασμό με τον τρόπο που έχει ο Villeneuve να αναδεικνύει την κλίμακα αυτού του πράγματος που βλέπεις και το συνδύαζες με τους ρυθμούς του Eternals, πετάγοντας το χιούμορ εννοείται, τότε θα είχες το τέλειο αποτέλεσμα. Για εμένα πάντα. Ευτυχώς το Eternals, παρόλα αυτά τα αρνητικά που σας είπα, παραμένει ένα αρκετά ξεχωριστό project για τη Marvel. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ξεχωριστό, αλλά τουλάχιστον και έτσι παιδιά εγώ το απόλαυσα με την ψυχή μου. Και επιτέλους είδα κάτι ξεχωριστό από το franchise που έχω ξεκινήσει να λατρεύω από το 2008. Εννοείται ότι αξίζει να πάτε να τη δείτε στο σινεμά. Εγώ μάλλον θα πω και δεύτερη φορά να τη δω, γιατί πρώτον θέλω να ξαναταξιδέψω στον κόσμο της και δεύτερον γιατί θέλω να στηρίζω τις διαφορετικές προσπάθειες, όταν αυτές βέβαια μπορούν και έχουν να μου δώσουν κάτι. Και κάτι τελευταίο, Marvel, αυτό το αστιάκι με τις post-credit scenes πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Και άντε το ένα το τρώμε. Ή όχι να υπάρχουν και δύο ρε παιδιά. Δηλαδή το δεύτερο, όπως και να το δει ο καθένας, είναι καθαρό καψόνι. Ακάθομαι δηλαδή να τρώω στη μάπα όλα τα credits για να δω κάτι. Δεν μπορώ να πω τι. Ούτε εσείς μην πείτε κατευθείαν, είστε έτοιμοι να γράψετε εμφανίστηκε αυτός. Marvel, ό,τι θέλεις να δείξεις, βάλτο μέσα στην ταινιούλα σου. Άντε έτσι για το καλό, βάλε και μια post-credit scene. Αλλά μία. Αυτά είχα εγώ να σας πω για την ταινία Eternals. Τώρα κάτω στα σχόλια περιμένω από εσάς που έχετε δει την ταινία να μου πείτε και τη δική σας άποψη. Χωρίς spoilers θα παρακαλέσω. Και για τους υπόλοιπους οι οποίοι ακόμα δεν την έχετε δει και θα πάτε να τη δείτε μετά από αυτό το βίντεο, θέλω να μου γράψετε σας αρέσει που και που να σκοτεινιάζει και να σοβαρεύει η Marvel ή όχι. Άλλωστε αυτό το θέμα το είχαμε θίξει και σε ένα προηγούμενο βίντεο που εάν δεν το έχεις δει, πάτησε εδώ για να το δεις. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα.